Λοιπόν, Λευτέρη, μου είπανε κάποιοι ότι είσαι πρωταθλητής Ελλάδος στο σκάκι. Είναι αλήθεια? Ναι, είναι αλήθεια. Λοιπόν, πες μου λίγο πρώτα πόσο, τι ηλικία έχεις? Είμαι 11,5 χρονών. Ναι. Πόσα χρόνια ασχολείσαι με το σκάκι? Ασχολούμαι 3 χρόνια νομίζω. Ναι. Θα πάμε σε καμία πανελλήνια τώρα. Ναι. 30 Αυγούστου. Ναι. 30 Αυγούστου, ναι. Ελπίζω να το πω καλά. Και αυτό, ναι. Για πες μου λίγο, μαζί στους αγώνες έρχεται ο μπαμπάς, η μαμά? Πάντα ο μπαμπάς έρχεται. Ναι. Ο οποίος παίζει σκάκι? Λίγο. Δηλαδή τον κερδίζει τον μπαμπά? Ναι, παλιά όμως έχει. Παλιά έχανα, αλλά τώρα την κερδίζει. Τώρα το κερδίζεις. Υπάρχουν άλλα παιδάκια στην ηλικία σου που παίζεις μαζί τους? Εννοείται πως υπάρχουν. Στην Πάτρα που θα πάω τώρα, όλοι στην ηλικία μου θα είναι. Ναι. Και είναι πολύ καλή. Θα πάμε στην Πάτρα και τι θα κάνουμε, θα πάρουμε το πρώτο μετάλλιο? Θα προσπαθήσεις. Θα προσπαθήσεις. Να ρωτήσουμε λίγο και τον μπαμπά. Ναι. Λοιπόν, για πείτε μου κι εσείς λίγο. 11,5 ετών πρωταθλητής Ελλάδος στο σκάκι, το περιμένατε αυτό? Έχει ασχολείται στο σκάκι από 5 χρονών. Ναι. Είναι κάτι που το αρέσει πάρα πολύ, το αγαπάει. Βέβαια είμαστε πολύ προνομιούχοι εδώ στην Πρέβεζα, γιατί έχουμε τον κύριο Ανδρέα Αθανασιάδη σαν δάσκαλο και εκπαιδευτή, έναν εξαιρετικό άνθρωπο, κύριο και παίχτη, ο οποίος έχει κάνει εξαιρετική δουλειά στα παιδιά, τα έχει βοηθήσει πάρα πολύ και είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτό. Ποιανού ιδέα ήταν να έρθει στο σκάκι? Είναι της μαμάς. Της μαμάς. Της μαμάς. Αλλά ο μπαμπάς το συνοδεύει, μας είπε. Ναι, ο μπαμπάς, γιατί έχει λίγο πιο ελεύθερο χρόνο και τρέχουμε μαζί. Τώρα έχουμε πανελλήνιο πρωτάθλημα στην Πάτρα. 30 του μηνός θα πάμε να διεκδικήσουμε το πανελλήνιο πρωτάθλημα που διεξάγεται στην Πάτρα μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου. Τι περιμένουμε? Σκληρή προετοιμασία. Ναι. Και ελπίζουμε ότι θα τα πάμε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάτε επιτυχίες. Πάτε επιτυχίες.